Οι οδηγοί που κυκλοφορούν στους δρόμους της Ελλάδας επιμένουν να μην βάζουν μυαλό και να κάνουν αυτό που εκείνοι θεωρούν σωστό, είτε είναι σύμφωνο με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας είτε όχι. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από τις παραβάσεις που εντοπίζει και καταγράφει καθημερινά η τροχέα στους δρόμους. Ό,τι να είναι και όπως να είναι. Δεν υπάρχει κώδικας. Μόνο όταν δίνουμε υπάρχει κώδικας. Από εκεί και μετά ο καθένας μαθαίνει με τον τρόπο του. Όπου θέλουμε, ό,τι θέλουμε, φανάρια, κόκκινα, στοπ, προτεραιότητες στους πεζούς δεν δίνουμε, στα ποδήλατα δεν δίνουμε, στα μηχανάκια. Τριπλοπαρκαρίσματα, ο ένας πάει στον άλλον. Όπως να είναι. Δίπλο παρακάρουμε, όπως παραδείγματι τις χάρη πίσω. Κάνουμε παραβάσεις, εντάξει, όλοι. Εντάξει, διάφορες παραβάσεις που τις βλέπουμε στην καθημερινότητα. Χαρακτηριστικό είναι πως από τις 9 έως και τις 12 Φεβρουαρίου η τροχέα πραγματοποίησε εκτεταμένους τροχονομικούς ελέγχους σε οχήματα σε όλη την επικράτεια, κατά τη διάρκεια των οποίων βεβαιώθηκαν συνολικά 14.308 παραβάσεις. Και στην Πάτρα οι παραβάσεις είναι καθημερινές και πολλές και οι τροχονόμοι δεν προλαβαίνουν να δίνουν κλήσεις. Υπερβολική ταχύτητα. Πάντα να σκέφτονται, να μην είναι συγκεντρωμένοι και μιλάνε και στα τηλέφωνα. Παραβάσεις πολλές. Κόκκινο, παράνομο μπαρκάρισμα, αντίθετη ρεύμα κυκλοφορίας πηγαίνουν, μηχανάκια δεν υπολογίζουν τίποτα. Γιατί υπάρχει τίποτα που να λειτουργεί σωστά, υπάρχει χώρος παρκαρίσματος στην πόλη. Ο καθένας δεν κοιτάει να βολευτεί. Οι κλήσεις είναι κυρίως για υπερβολική ταχύτητα, αντικανονικές προσπεράσεις, μη χρήση ζώνη και κράνους και παραβίαση προτεραιότητας. Πάντως, οι περισσότερες κλήσεις δίνονται για διπλοπαρκάρισμα.